σε όλη την Ελλάδα παντού, αλλά δεν δουλεύουν ερμογεννήτες στα φωτοβολταϊκά το χειμώνα. Και εδώ ερχόμαστε στο μεγάλο φόβο, πέρα από τον blackout, για το αυξημένο κόστος ενεργείας που αρχίζουν και κάνουν όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης να προετοιμάζονται. Προετοιμάζονται από το Γενάρη και μετά, δηλαδή από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά, με Γενάρη, Φεβρουάριο, θα έχουμε τρομακτικό πρόβλημα, σας λέω. Προετοιμασία για τα πιο ακραία σενάρια, μερικά από αυτά. Το ρίχνουν και λίγο στην ξηρασία του φετινού καλοκαιριού ότι τα υδρολευτικά δεν δούλεψαν καλά. Εάν η κρίση κλιμακωθεί, η διακοπή ρεύματος στα σπίτια είναι η τελευταία λύση, την οποία σκέφτονται ήδη στην Κομισιόν. Ο πιο εύκολος, για να ξέρουμε τι λέμε, οι πιο εύκολες λύσεις έχουν εφαρμοστεί. Δηλαδή, άρχισα πλέον διαφημιστικά μηνύματα στην τηλεόραση. Μια λέγεται το ψυγείο, μια λέγεται το πλυντήριο. Λίγη παραπάνω προσοχή, το καλοριφέρ στο 19, 18, κρυώστε, ψωθεί στο κρύο, δεν ενδιαφέρεται παιδιά, έχουμε τις ομάδες. Γιατί? Γιατί επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία. Γιατί ο Μητσοτάκης ήθελε να κάνει εχθρό τη Ρωσία και φίλοι τους Αμερικανούς να πουλάνε οι Αμερικανοί LNG, να κονομάνε οι εφοπλιστές οι δικοί του πολιτή και να πληρώνετε εσείς πανάκριβα το ρεύμα. Ο Μητσοτάκης εφαρμόζεται στον νόμο του κ. Τσίπρα και του κ. Ρουλάκη μαζί όλοι μαζί. Και αυτούς τους ανθρώπους εσείς τους επιβραδεύετε δια την ψήφου σας. Τι να πω, δια την ψήφου σας. Τι μπορώ να πω εγώ, τι μπορώ να πω. Ακούστε τι συνέστησαν οι κυβερνήσεις. Να χαμηλώσουν θερμοστάτες, να μειωθεί η θερμοκρασία στα δημόσια κτίρια, ήδη στη Βουλή μπαίνεις και κρυώνεις. Κρυώνεις τη Βουλή. Έχετε ποτέ ο Μητσοτάκης εκεί, όχι. Έχετε ο Τσίπρας ποτέ, όχι. Ο Αβνουλάκης, δεν έχετε σχέδιο. Άρα λοιπόν, έρχονται 5-10 νοματέοι, ρωτήσεις που κάνουν τα κόμματα και τελείωσε η ιστορία. Τους πληρώνετε για παπάνω όμως. Εσείς κρυώνετε και τους πληρώνετε χωρίς να δουλεύουν. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Το επόμενο βήμα είναι το κάλεσμα σε πολύ ενεργοβόρες εταιρείες να μειώσουν τη χρήση ή να κλείσουν. Μετά από αυτό, οι επιλογές γίνονται ακόμη πιο δυσάρεστες. Ακολουθούν προγραμματισμένες απώλειες ρεύματος, δηλαδή διακοπή 2 ώρων, 3 ώρων, 4 ώρων, αναλόγως τις ανάγκες που έχει το δίκτυο για να μπορεί να υπάρχει και να μην καταρρεύσει. Όσο και αν είναι αρνητικό το σενάριο, είναι καλύτερο από τις ανεξέλεγκτες διακοπές. Γιατί αν γίνουν ανεξέλεγκτες διακοπές, τότε και η ζημιά στην οικονομία που θα υποστούμε θα είναι τεράστια. Ψυγεία, ξέρω εγώ, καταψύκτες, θα διαλυθούν όλα. Αν γνωρίζει, λέει ο πολίτης, λέει η Κομισιόν, την ώρα, είναι καλύτερο. Ναι, ρε, η Κομισιόν. Ναι, ρε, κύριε Μητσοτάκη. Ναι, κυρία Ούρσουλα μας και οι υπόλοιποι εκεί στις Ευρωπαϊκές Ενώσεις, στις Ευρώπας. Γιατί βάλατε κυρώσεις στη Ρωσία. Για το χατήρι των Αμερικανών. Ωραία, γιατί να πληρώνω ακριβά το φυσικό αέριο. Γιατί να πληρώνω πανάκριβα το ρεύμα. Γιατί να μην έχω φθηνά καύσιμα. Γιατί εσείς δηλαδή είστε εκλεγμένοι αιρετοί που η Ούρσουλα δεν είναι, για να προστατεύετε τα συμφέροντα των Αμερικανών ή των Ευρωπαίων πολιτών. Ρητορικό το ερώτημα. Γιατί αυτοί προστατεύουν τα συμφέροντα των Αμερικανών και όχι των Ευρωπαίων πολιτών. Λοιπόν, σε επόμενες εκλογές πρέπει να ξέρετε το εξής. Πράσινη ενέργεια, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα μαζί με υδρολευτικά που είναι μία μορφή ενέργειας, υπερθεματίζει ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νουδού, κλείνοντας λιγνίτες, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, σήμερα πληρώνονται πανάκριβα ρεύμα και καύσιμα. Και αυτά συμπαρασύρουν την ακρίβεια στα τρόφιμα. Δεν διαφωνεί ο Τσίπρας πουθενά. Τους παρόχους ενέργειας τους έκανε ο Τσίπρας. Τη ρήτρα να προσαρμογείς, χρηματιστήρια ενέργειας, όλα αυτά τα έκαναν Τσίπρας, Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης μαζί. Μα τι τα τρία κόμματα, δεν το καταλαβαίνετε πια. Πόσο πιο απλά να το πω. Μην αλλάξετε δέκτες, επιστρέφουμε ένα συγκλονιστικό βίντεο ρεπορτάζ, μάλλον δύο βίντεο, που θα σας κάνουν πραγματικά να εκπλαγείτε και να εξοργιστείτε.